Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο υπάρχει θέμα. Ξεκινάμε την εκπομπή μέχρι τις 11 παρα 10 περίπου μαζί. Θα καταγράψουμε και απόψε το βράδυ αυτά τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφική πραγματικότητα της ημέρας, η οποία λίγο πολύ είναι στο γνωστό μοτίβο με τον Βαγγέλη Καποδίστρια εξ αριστερών μου. Εσείς τον βλέπετε εκ δεξιών. Για να δούμε και αυτά τα οποία είπαμε λίγο πολύ στη ροή του δελτίου, αλλά και αυτά τα οποία ακολουθούν ως μεγάλα θέματα και κυρίαρχα θέματα για την τοπική μας πραγματικότητα. Ανάμεσα αυτά, σίγουρα είναι η εξέλιξη πανδημίας με την Κέρκυρα σήμερα να καταγράφει 50 κρούσματα COVID-19. 20 ασθενείς να νοσηλεύονται στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, κάτι το οποίο μας δείχνει πως σταθερή κατάσταση σήμερα, αλλά πάντα στα όρια της. Εξακολουθεί να είναι στα όρια της. Μία ασθενής, 84χρονη, στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και να πούμε επίσης ότι είχαμε και ρεκόρ πανελλαδικό στα τεστ με 348.000 να γίνονται σε όλη τη χώρα. Λογικό, ουρές έξω από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, καθώς από χθες πλέον από την τσέπη τους εμβολίες εργαζόμενοι πληρώνουν τα τεστ. Θα σταθούμε στην ενότητα της πανδημίας. Στην Κέρκυρα, όπως είπα, 50 κρούσματα COVID-19. Στους εμβολιασμούς με ρυθμούς χελώνας, όπως είχε πει ο πρόεδρος του Ιστορικού Συλλόγου Κέρκυρας, ο κύριος Δημήτρης Καλούδης. Δύο υποθέσεις, οι οποίες ασχοληθήκαμε και στο δελτίο και δυστυχώς δεν είναι και πλέον ευχάριστες. Και αναφέρομαι στον άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, αγνώστων στοιχείων, ηλικίας περίπου 65 ετών, στην παραλία της περιοχής δράστης Περουλάδων, το μεσημέρι της Τρίτης, με πτώση από ύψος, να είναι η πρώτη εκτίμηση. Και την υπόθεση να την ερευνά η ελληνική αστυνομία, αλλά και τις άκαρπες έρευνες για την 80χρονη Μαρία Κόλλα, 8η περίπου ημέρα, στην οποία οι εθελοντές δίνουν τη μάχη και προσπαθούν να δουν ότι υπάρχει κάτι το οποίο αποδείχνει ότι υπάρχουν σημεία ζωής. Ένα σημείο ζωής. Ψάχνουν ένα σημείο ζωής. Άκαρπες οι έρευνες. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Αλαμάνο. Μας θυμάμαι με την παρουσία του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Διότι ο κύριος Γιάννης Αλαμάνος, ο καθηγητής της επιδημιολογίας, είναι από τους πλέον κατάλληλους να μας εξηγήσει και να μας διαβάσει τα δεδομένα τα οποία έχουμε και σε τοπικό επίπεδο. Θυμίζω ότι είναι ο επιστημονικός σύμβουλος του παρατηρητηρίου για τον COVID που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του Δήμου Κερκυραίων και Διαποντίων, αλλά προφανώς εκ της ακαδημαϊκής του ιδιότητας είναι από εκείνους οι οποίοι έχουν άποψη, γνώση και αντίληψη των δεδομένων τα οποία μας αφορούν σε πανελλαδικό επίπεδο, διότι αυτή η ιστορία του COVID, κύριε καθηγητά, καλησπέρα, δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα. Είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται από το ένα άκρο του πλανήτη στο άλλο και μάλιστα με ταχύτατο τρόπο, έτσι. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό ακριβώς είναι και η έννοια της πανδημίας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το οποίο βλέπετε εσείς μέχρι σήμερα στην φάση του λεγόμενου τετάρτου κύματος πανδημίας. Πόσο σοβαρό είναι, πόσο ηφαισιακά φαινόμενα έχει τις τελευταίες ημέρες που άκουσα συναδέλφους σας να λένε, και τι είναι αυτό τώρα που ξεκινάει η σχολική χρονιά, εσάς σας θέτει σε έναν συναγερμό. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο στον αριθμό των κρουσμάτων. Μια πρωτοφανή για τα ελληνικά και για τα κερκυριακά, ιδιαίτερα για τα κερκυριακά δεδομένα, είχαμε αριθμούς κρουσμάτων που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ στον παρελθόν. Βέβαια, οι αριθμοί που ακούγαμε να ανακοινώνονται από την ΕΟΔΗ περιλαμβάνουν και τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες. Αλλά στη διάρκεια του Αυγούστου όλο και περισσότερο τα κρούσματα αφορούσαν μόνιμους κατοίκους. Ήταν όλο και λιγότερα τα κρούσματα που αφορούσαν... Δώστε μας και λίγο μεγαφωνική, παρακαλώ. Και ιδιαίτερα νέους, κύριε καθηγητά, νομίζω, έτσι. Ιδιαίτερα νέους, αλλά από ένα σημείο και μετά είχαμε αυτό που συμβαίνει πάντα, δηλαδή στην αρχή μια μεγάλη διασπορά στις νεότερες ηλικίες, που όμως μέσα από την ενδοοικογενειακή μετάδοση κάποια στιγμή πηγαίνει και στις ιδιαίτερα μεγάλες ηλικίες, και εκεί έχουμε τον κίνδυνο κυρίως για σοβαρά περιστατικά και για θανάτους. Και το καλοκαίρι είχαμε έναν αριθμό θανάτων κυρίως, που προέρχονται κυρίως από τους ανεμβολίαστους των μεγάλων ηλικιών. Άτομα που βρίσκονται στις μεγάλες ηλικίες και που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι κυρίως αυτοί που τροφοδοτούν τις μονάδες COVID, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, και από εκεί προέρχονται και οι περισσότεροι θάνατοι. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι περίπου το 1 τέταρτο
στις μεγάλες ηλικίες, από 60 ετών και πάνω, το 1 τέταρτο των πολιτών στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα, περίπου το ίδιο, δεν έχει εμβολιαστεί. Πάντως, κύριε καθηγητά, ένα στοιχείο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ανέφερε και ο Σπύρος πιο πριν, αλλά και με βάση τη δική σας ανάλυση, ότι ο ιός αρχικά περνάει από τις νεότερες ηλικίες στις μεγαλύτερες. Και βλέποντας ένα νέο πρωτόκολλο το οποίο λέει 50 συν 1 πρέπει να είναι τα κρούσματα, 5% συν 1 για να κλείσει ένα τμήμα. Αν υπάρχει μια ανησυχία ότι εδώ στην Κέρκυρα, παρότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, υπάρχει κίνδυνος να δούμε μια νέα διασπορά, ειδικότερα και τους χειμερινούς μήνες, που εκεί βλέπουμε ότι είναι πιο απειλητικός ο COVID-19 και φυσικά, αν πιστεύετε πως αυτό το μοντέλο θα είναι λειτουργικό. Πρώτα απ' όλα είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχει εμβολιαστεί και αυτό βοηθάει πολύ. Βέβαια, καθώς θα προχωράμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα, όχι μόνο τα σχολεία, όλες οι δραστηριότητες θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Αυτό σας ανησυχεί, φαντάζομαι. Ναι, όπως διαπιστώσαμε και πέρσι, όλο και περισσότερο, καθώς θα προχωρεί το φθινόπωρο και ο χειμώνας, θα έχουμε αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων. Πέρσι είχε εμφανιστεί στην Κέρκυρα αυτό κυρίως στις αρχές Νοεμβρίου, όταν σε όλη την Ελλάδα υπήρχε ένα ιδιαίτερο κύμα, το δεύτερο κύμα, και σταμάτησε με το lockdown που έγινε τότε. Φέτος φυσικά δεν πρόκειται να έχουμε lockdown. Στα θετικά της ιστορίας είναι ότι έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο στην Κέρκυρα είναι και μεγαλύτερο από την υπόλοιπη χώρα, από το μέσο όρο της Ελλάδας. Αλλά παρόλα αυτά... Δηλαδή έχουμε ένα 50-60% περίπου. Στην Κέρκυρα έχουμε ξεπεράσει το 60% του γενικού πληθυσμού, που σημαίνει ότι περίπου είμαστε στο 70% και λίγο παραπάνω του ενήλικου πληθυσμού. Μάλιστα. Να έχει εμβολιαστεί. Ωστόσο, δεν πάβει να υπάρχει ένα σημαντικό παράθυρο εκεί. Πρέπει να πούμε δηλαδή ότι σαν ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης η Ελλάδα και η Κέρκυρα μαζί έχει μείνει αρκετά πίσω από την Δυτική Ευρώπη, όπου τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης είναι εντυπωσιακά, αρκετά ψηλότερα, και όπου τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στις μεγάλες ηλικίες σε πολλές χώρες πρακτικά φτάνουν το 100%. Υπενθυμίζω ότι στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα έχουμε περίπου το 1/4 των ηλικιών 60 και άνω να μην έχουν εμβολιαστεί. Νομίζω ότι σε σχέση με τα σχολεία που είπαμε προηγουμένως, είναι μεν μια πιθανή πηγή διασποράς και το νέο στέλεχος Δέλτα διαδίδεται πολύ περισσότερο στους νέους και στους εφήβους από ότι τα προηγούμενα στελέχη που είχαν επικρατήσει. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε, ειδικά από τα σχολεία, μια ιδιαίτερη μεγάλη πίεση. Θα έχουμε συνολικά μια αυξανόμενη πίεση, ίσως από τα μέσα του φθινοπόρου και μετά. Αυτή τη στιγμή... Να σας πω όμως κάτι, κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Μια αίσθηση που έχω. Πάρτε χαζή την ερώτησή μου. Με αυτά τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυρία Κεραμέως για την λειτουργία των σχολείων και πότε κλείνει ένα τμήμα, νιώθω ότι σαν να επιχειρείται ατύπως, να μην το λέμε δημόσια, αλλά στην πραγματικότητα να το επιχειρούμε, η λεγόμενη ανοσία της αγέλης. Ναι, μεν έχουμε ένα 50-55% της χώρας εμβολιασμένο και το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται στον αριθμό των κρουσμάτων, στον αριθμό των διασωληνωμένων και στον αριθμό των θανάτων, αλλά με βάση τα πρωτόκολλα τα οποία εσείς οι καθηγητές, οι υγειονομικοί μας είπατε, μας λέγατε στις προηγούμενες φάσεις πανδημίας ότι πρέπει να τηρούμε, τώρα που δεν τα τηρούμε, εγώ οδηγούμε στο απλοϊκό συμπέρασμα ότι εντάξει, να δοκιμάσουμε και την ανοσία της αγέλης, να δούμε μήπως κολλήσουν περισσότεροι, μήπως με τα μέτρα της ελευθεριότητας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κολλήσουν, θα έχουν όμως ήπια χαρακτηριστικά στην εξέλιξη της νόσου. Νομίζω πως είναι πολύ παρακινδυνευμένο να μιλήσουμε για ανοσία της αγέλης και δεν νομίζω ότι... Τα μέτρα της κυρίας Κεραμέως, λέω εμένα, με οδηγούν σε μια ανάλυση αυτού του τύπου. Νομίζω ότι μάλλον μας δείχνουν μια πίεση, ένα άγχος που υπάρχει στο να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία φέτος.
το οποίο έχει προκύψει από το πολύ σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε πέρσι, όταν τα σχολεία για μεγάλα διαστήματα και σε ορισμένες περιοχές της χώρας για πολύ μεγάλα παρέμεναν κλειστά. Το ίδιο ισχύει σε όλη την Ευρώπη ένας τέτοιος προβληματισμός. Υπάρχει λοιπόν μια πίεση και ένα άγχος, νομίζω, να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία και αυτό αντανακλάται στα μέτρα. Υπάρχει ένα ρίσκο εκεί, καθώς το νέο στέλεχος Δέλτα διαδίδεται πολύ περισσότερο, όπως είπαμε, στις μικρότερες ηλικίες και θα έχουμε μια αυξημένη διασπορά. Και από εκεί και έπειτα, βέβαια, το επόμενο βήμα είναι πάντα η ενδοοικογενειακή διασφορά, εκεί που υπάρχουν στο σπίτι που γυρίζουν τα παιδιά και που υπάρχουν άτομα της τρίτης ηλικίας κυρίως που δεν έχουν εμβολιαστεί. Πρέπει να πούμε πάντως ότι τα σχολεία είναι ίσως ένας ιδιαίτερα ελεγχόμενος χώρος αυτή τη στιγμή, ένα ιδιαίτερο ελεγχόμενο περιβάλλον, γιατί ακόμη και αν κλείνουν τάξεις, ακόμη και αν κλείνουν τάξεις και στα γυμνάσια και στα λύκεια, αλλά και στα δημοτικά νομίζω, είναι πολύ δύσκολο πια να θεωρήσουμε ότι τα παιδιά θα μένουν μέσα. Οπότε τα παιδιά θα κινούνται μέσα στην κοινωνία σε ένα περιβάλλον που θα είναι λιγότερο ίσως ελεγχόμενο από το περιβάλλον των σχολείων. Άρα εκεί ίσως πρόκειται για ένα στοίχημα, να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία, αλλά χωρίς να αποτελέσουν μια πηγή ιδιαίτερης διασποράς μέσα στην κοινότητα. Αυτό δεν είναι βέβαιο. Αυτό δεν είναι εφικτό, γιατρέ μου, δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, τώρα και εμείς παιδιά υπήρξαμε και το ξέρετε, δηλαδή, εάν πάρετε και μόνο μια εικόνα στις δύσκολες φάσεις των αυστηρών κανόνων του lockdown, τα παιδιά μέσα στο σχολείο και με την επιτήρηση των καθηγητών υπάκουαν σε κάποιους κανόνες, με το που έβγαιναν από τις πύλες των σχολικών κέντρων, αγκαλιασμένα, περπατούσανε και τα λοιπά. Ακόμα και στο διάλειμμα θα λέγαμε. Το ζήσαμε αυτό και σε άλλες περιόδους, Πάσχα και τα λοιπά. Ακριβώς αυτό. Εγώ περιμένω διασπορά της νόσου το επόμενο διάστημα και μάλιστα με δυναμικά χαρακτηριστικά. Τώρα, εσείς θα μας πείτε εάν εσάς σας δίνει μια αίσθηση αισιοδοξίας στο γεγονός ότι έχουμε εμβολιασμένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και ξεκινάει και η περίφημη τρίτη δόση του εμβολίου για 245.000 οι οποίοι εκτιμάται ότι πρέπει να το κάνουν. Μάλλον οι οικειωμένοι, μεγάλες ηλικίες και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Είναι σημαντικό το ότι έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του ενήλικου πληθυσμού. Είναι σημαντικό, είναι εύκολο να το καταλάβουμε αν δούμε ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού που είχαμε αυτή την εντυπωσιακή ανάκαμψη της τουριστικής οικονομίας, αυτό βασίζεται σίγουρα στους μαζικούς εμβολιασμούς και στην Κέρκυρα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα ήταν αδιανόητο να είχαμε ένα τέτοιο καλοκαίρι σαν αυτό που είδαμε χωρίς τους μαζικούς εμβολιασμούς. Άρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη ακόμη περισσότερο, σε ένα επίπεδο που παρέχεται πια μια σημαντική προστασία στην κοινότητα από τη διασπορά του ιού. Και κυρίως παρέχεται σημαντική προστασία στο να υπάρχουν πολλά σοβαρά περιστατικά, βαριά περιστατικά, που πιέζουν το σύστημα υγείας και οδηγούν και σε πολλούς θανάτους. Όμως πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε ίσως σε ένα σημείο οριακό, δηλαδή δεν έχουμε πιάσει τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης που έχουν πιάσει άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Νότιας Ευρώπης, όπου τα επίπεδα εμβολιασμού των ενηλίκων πιάνουν το 80-90%. Και είπαμε και πριν ότι σε κάποιες χώρες, παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία που είναι μια χώρα της Νότιας Ευρώπης, το 100% της τρίτης ηλικίας πρακτικά έχει εμβολιαστεί. Στην Ελλάδα έχουμε προχωρήσει αρκετά και στην Κέρκυρα, αλλά δεν έχουμε πιάσει αυτά τα επιθυμητά επίπεδα. Έχουμε μείνει πίσω από αυτά τα επιθυμητά επίπεδα. Οπότε είναι το ποτήρι λίγο μισογεμάτο, είναι όμως και λίγο μισοάδιο. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση το φθινόπωρο με τη μεγάλη διασπορά που θα προκύψει, επειδή το στέλεχος Δέλτα είναι πάρα πολύ μεταδοτικό και διαδίδεται πολύ και στις μικρές ηλικίες, υπάρχει περίπτωση να δούμε μια πίεση και στο σύστημα υγείας, και στον αριθμό. Δηλαδή, εσείς περιμένετε αριθμό μεγαλύτερο διασωληνωμένων και νοσηλευωμένων. Ναι. Υπήρχε μια τέτοια πίεση τον Αύγουστο, που στη συνέχεια τώρα το Σεπτέμβριο έχουμε σταθεροποίηση. Έχουμε σταθεροποίηση και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
Αλλά καθώς θα προχωρεί το φθινόπωρο και θα πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αναμενόμενο να δούμε νέα έξαρση κρουσμάτων, νέα έξαρση επομένως και στις εισαγωγές και νέα έξαρση επομένως, και στους θανάτους. Επειδή νομίζω ότι μέσα από τη συζήτηση πρέπει να βγαίνουν και χρηστικές αντιλήψεις, είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε με την πραγματικότητα του κορονοϊού το επόμενο διάστημα. Επομένως, πρέπει όλοι να συνεχίζουν τα προσωπικά μέτρα ασφαλείας. Ναι, δεν πρόκειται χέρια, το επόμενο, το μάσκες, επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να εξέλιξει. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, έτσι. Η επιδημία όμως, όπως φάνηκε και το καλοκαίρι, μπορεί να μείνει υπό έλεγχο. Και η κοινωνική, η οικονομική, η εκπαιδευτική ζωή να εξελιχθεί σχετικά ομαλά. Αυτό φάνηκε καθαρά το καλοκαίρι. Κύριε καθηγητά, πάντως, να μείνουμε λίγο στο κομμάτι που αναφέρετε ότι ναι, μεν έχουμε κάνει περίοδους εμβολιασμούς και αποτυπώνεται καθημερινά και στα στοιχεία που δημοσιεύει η έκθεση του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Όμως, θέλω να σταθούμε λίγο στο κάτι παραπάνω το οποίο χρειάζεται, όπως είπατε. Και εδώ το λέω αυτό γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές ένα σκεπηγητισμό από ανθρώπους οι οποίοι ακόμα έχουν κάνει και τις δόσεις του εμβολίου και ακούν για μια τρίτη δόση και τους φαίνεται κάπως υπερβολικό και είναι και λογικό γιατί υπάρχει μια μεγάλη πληροφόρηση σε αυτόν τον 1,5 χρόνο και όλοι έχουμε κληθεί με τον ένα άλλο τρόπο να υπερβάλλουμε αυτό. Αλλά παράλληλα βλέπουμε για ένα κομμάτι το οποίο είναι διστακτικό ακόμα και στο να κάνει την πρώτη δόση. Εδώ πιστεύετε αν η πολιτεία έχει βρει τους κατάλληλους τρόπους να κωδικοποιήσει την αναγκαιότητα του εμβολίου σε αυτούς τους ανθρώπους και σε καθηγητής που έχει μια βαρύνουσα σημασία, θα έλεγα, ειδικές τοποθέσεις, είναι αυτό το οποίο θα λέγατε σε ένα πολίτη ο οποίος ακόμα έχει δισταγμούς, φοβάται. Δεν μιλάω φυσικά για πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, όπως αυτά έχουν παρέλθει. Άρα, ζήσαμε και αυτές τις απίθανες ιστορίες. Αλλά αυτά έχουν παρέλθει, νομίζω. Με αυτό το σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα και με πολιτικούς παράγοντες να φοβούνται να πούν ότι ο Αρχιμανδρίτης. Το είδατε, φαντάζομαι, έτσι. Το είδατε, το οποίο δηλαδή σε κάνει να σκέφτεσαι την έννοια του τζιχάτ, πόσο ταιριάζει σε πολλές δοξασίες. Λοιπόν. Αυτό που ρωτάει ο Βαγγέλης, θέλω να μου πείτε, με βάση την αντίληψή σας, κύριε καθηγητά. Αυτό ακριβώς που είπε, χρειάζεται να προχωρήσουμε και άλλο το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Και μάλιστα χρειάζεται να επιταχυνθεί, γιατί παρουσίασε μεγάλη κοιλιά στη διάρκεια του καλοκαιριού. Εδώ, με βάση και αυτό που είπατε, αξίζει τον κόπο να πούμε ότι βέβαια η πολιτεία έχει τον πρώτο λόγο και το Υπουργείο Υγείας έχει την κύρια ευθύνη για να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα. Ωστόσο υπάρχουν και πολλοί άλλοι φορείς, θα έλεγα το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, θεσμικοί φορείς, που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Τον πρώτο ρόλο νομίζω τον έχει ο ιατρικός κόσμος και οι ιατρικοί σύλλογοι και οι εταιρείες που λέγουν τις ιατρικές ειδικότητες, που έχουν την ευθύνη να κατευθύνουν τους ανθρώπους στις τρίτες ηλικίες και τους ανθρώπους που έχουν χρόνια νοσήματα. Ναι, αλλά όταν συναντάς, γιατρούς και νοσηλευτές, λίγο πολύ να σπάζονται αυτές τις αντιλήψεις περί εμβολίου, ενώ τις αρνητικές, γιατί έχω διαβάσει στο διαδίκτυο, ξέρετε, ο καθένας μας κάνει ένα στριπτής στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας. Έχω διαβάσει αντιλήψεις να διατυπώνονται από συναδέλφους σας, οι οποίες για μένα που δεν είμαι γιατρός δεν υπακούν στους κανόνες λογικής και προσπαθώ να καταλάβω τελικά τι συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη, αν μας ξεχάζουν ή όχι. Ή ακόμη για να καταφεύγουν σε πλαστά προσωπικά που είναι το απόγευμα. Άλλο αυτό. Αυτό είναι η αθλειότητα. Βέβαια, και εκτός βέβαια όμως από αυτές τις ακραίες αντιλήψεις που ίσως είναι και λίγο περιφερειακές, υπάρχει ένας δισταγμός πολλές φορές και σε ένα τμήμα του ιατρικού κόσμου στο να κατευθύνει αποφασιστικά. Αυτό κατανοητό. Υπάρχει ένας δισταγμός, ο οποίος όμως παίζει ένα ρόλο στο ότι ακόμη έχουμε χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Αυτό είναι ένας άλλος θεσμός, επίσης που μπορεί να παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο, είναι η Εκκλησία. Είναι η αυτοδιοίκηση, είναι ακόμη και οι επαγγελματικές ενώσεις και σε τοπικό επίπεδο που μπορούν να κατευθύνουν τον κόσμο που επηρεάζουν στο να συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Σωστά. Γιατρέ, μια τελευταία ερώτηση επειδή πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. Η Κέρκυρα, αναλύοντας τα δεδομένα της Κέρκυρας του τελευταίου διαστήματος, δηλαδή όταν εμείς διαβάζαμε 50, 60, 70, εσάς σας ανησύγησε, σας φόβησε, σας προβλημάτισε? Ναι,
Και δεν συνέβαινε μόνο στην Κέρκυρα αυτό, συνέβη σε πολλές περιοχές της χώρας όπου υπήρχε πολύ μεγάλη κινητικότητα λόγω της τουριστικής κίνησης. Συνέβη σχεδόν σε όλα τα νησιά, μικρά και μεγάλα. Ναι, ήταν κάτι που προβλημάτισε. Έδειξε δηλαδή ότι καθώς επικρατούσε στη διάρκεια του καλοκαιριού το στέλεχος Δέλτα, είχε μια πιθανότητα πολύ μεγάλη και οδήγησε σε αριθμούς κρουσμάτων που δεν τους περιμέναμε για το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και τώρα πλέον έχει επικρατήσει πλήρως σε όλη την Ελλάδα και στην Κέρκυρα και σε όλη την Ευρώπη. Και βέβαια ήρθε μετά το Δέλτα το στέλεχος M. Το οποίο φαίνεται να σας ανησυχεί εσάς τους υγειονομικούς. Ναι, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο μέλλον θα δούμε και άλλα νέα στελέχη, προϊόντα μεταλλάξεων, συνεχών μεταλλάξεων. Δηλαδή θα έχουμε ένα πολύ ωραίο ταγκό τα επόμενα χρόνια με τον κορονοϊό. Ναι. Αλλά έχουμε βρει όμως και τους τρόπους με τους οποίους έχουμε δρομολογήσει. Τους τρόπους με τους οποίους θα παραμείνει υπό έλεγχο η επιδημία και το έχουμε σε έναν βαθμό επιτύχει. Μάλιστα. Και είναι το εμβολιαστικό πρόγραμμα και όπως είπατε και εσείς πριν, η τήρηση των μέτρων προφύλαξης που δεν πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά στην δεύτερη ενότητα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον ιατροδικαστή, τον κύριο Γιάννη Αϊβατίδη. Αυτή η ιστορία με τον νεκρό που βρέθηκε στην παραλία. Πώς τον είπαμε? Δράστη των Περουλάδων. Γυμνός. Των Περουλάδων. Γυμνός. Αγνώστων στοιχείων. Περίπου 60-65 ετών. Εκεί. Περίπου. Υπολογίζεται. Περίπου. Υπολογίζεται. Με τον ιατροδικαστή να λέει ότι ο θάνατος μάλλον οφείλεται σε πτώση. Αλλά όλη αυτή η ιστορία να έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Βόρειας Κέρκυρας και οπουδήποτε περπάτησε ως πληροφορία πολλά ερωτηματικά. Ένας άνθρωπος γυμνός στην παραλία, γιατί? Τι είχε συμβεί? Είχε πάει για μπάνιο κάπου αλλού και αποφάσισε να περπατήσει και έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τα πρανή κάτω στην παραλία και χτύπησε και έχασε τη ζωή του? Θα τα δούμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Είμαστε στην δεύτερη νότα. Στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Εδώ με τον Βαγγέλη Καποδίστρια Μασίμου και πάμε να δούμε ένα θέμα για το οποίο σας ανέφερα πριν από το διάλειμμα, ότι έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά το άκουσμά της ως πληροφορία, ως γεγονός. Έχουμε ένα δραματικό γεγονός. Έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό στην παραλία Δράστης, στην περιοχή των Περουλάδων, στη Βόρεια Κέρκυρα, γυμνός στην παραλία. Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε χτυπήματα λόγω της πτώσης, αλλά η ταυτότητα του ατόμου δεν έχει έως αυτήν την ώρα, έως πριν από λίγο ποιος θα μπήκαμε στο στούντιο, εξιχνιαστεί. Δεν ξέραμε ή τουλάχιστον ελπίζω τώρα να έχουμε κάποια νεότερα στοιχεία για τι μιλάμε. Μιλάμε για επισκέπτη, ξένο, τουρίστα ή μιλάμε για ντόπιο και γιατί ήταν γυμνός? Όλα αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεων. Σε δύσβατο σημείο βρέθηκε κιόλας και το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια δυσκολία στην επιχείρηση προσέγγισης του 65χρονου άνδρα. Ήταν πρανές. Είδαμε και την φωτογραφία και να πούμε εδώ ότι επίσης. Έπεσε από εκεί. Έπεσε από εκεί. Και χρονολογικά, από ό,τι μας είπε το δεκαετία, θα μας πει περισσότερο και αμέσως τώρα, πρόσφατα πρέπει να γίνει το συμβάν. Ήταν λίγο το χρονικό διάστημα από τότε που κόπηκε το νήμα της ζωής για αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Αϊβατίδης, ο γιατρός, ο ιατροδικαστής, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μία ακόμη φορά ανταποκρίθηκε σε αυτό το θέμα, το οποίο οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ σοβαρό. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα παρακαλέσω και τους συναδέλφους να μου δώσουν μεγαφωνική. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με έναν άνδρα ηλικίας 60-65 ετών. Ίσως και 70. Α, ίσως και μεγαλύτερος. Ναι. Δεν έχετε αποσαφηνίσει, δεν ξέρω αν έχετε μάθει εσείς κάτι περισσότερο, αλλά πριν από λίγο δεν ξέραμε τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Όχι, είναι αγνώστων στοιχείων ο νεκρός. Εγώ κλήθηκα από την λιμενική αρχή, συγκεκριμένα από το τμήμα ανάκρισης, να κάνω μια επίγουσα ιατροδικαστική δικοσκοπία, ας πούμε, μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά την άντληση κάποιων στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του νεκρού, για το χρόνο θανάτου
και φυσικά και για την αιτία θανάτου. Αυτό έγινε στο λιμάνι, γιατί μεταφέρθηκε ισορρός μετά από μια επιχείρηση του λιμενικού σώματος, ήταν πολύ δύσκολη η προσέγγιση. Εσείς δεν πήγατε στο σημείο που βρέθηκε? Όχι, όχι. Μετά από προσπάθειες του λιμενικού να προσεγγίσει το σημείο, μεταφέρθηκε ισορρός στο λιμάνι και επί ενός σκάφους του λιμενικού έκανε αυτή την επίγουσα, ας το πούμε, ιατροδικαστική εκτίμηση, πάντα με τη ρητή επιφύλαξη βεβαίως της ολοκλήρωσης μετά από νεκροψία και νεκροδομή που θα διενεργηθεί. Εκείνο το οποίο ξέρετε ότι το όλο θέμα έχει πάρει διάσταση στη Βόρεια Κέρκυρα. Βλέπω και στα δίχτυα κοινωνικής επικοινωνίας κάτι διαλόγους κτλ. Έχουμε ένα νεκρό, έχουμε έναν άντρα, αλλά προσέξτε, γυμνός. Ναι, αυτό είναι ένα και στοιχείο. Αυτό είναι ένα στοιχείο, ναι. Ένα στοιχείο το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει τροφοδοτεί να συνεκτιμηθεί. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω με αυξημένη εγγύηση, με σχεδόν με βεβαιότητα, ότι ο θάνατος οφείλεται σε πτώση από μεγάλο ύψος. Οι κακώσεις οι οποίες έφερε και διαπίστωσα από την επισκόπηση που έκανα ήταν κακώσεις εν ζωή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν συνέβη κάτι το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο πριν την πτώση. Έχει σημασία και αυτό. Από εκεί και πέρα πράγματι στερεί το παντελώς ενδυμάτων. Ούτε μαγιό είχε, ούτε κάποιο τιμαλφές. Το μόνο το οποίο θα μπορούσε έτσι να βοηθήσει ενδεχομένως στην ταυτοποίηση, πέραν το ότι ήταν ένας άνθρωπος με πυκνικό σωματότυπο, 60 με 70, είχε κάποια επέμβαση ορθοπαιδική στο δεξιό κάτω άκρο, και από εκεί και πέρα φαίνεται, εκτιμώ ότι πρέπει να είναι αλλοδαπός. Φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά αγγλοσάξονα. Αυτό όμως είναι, ξέρετε, μία μη επιστημονική εκτίμηση με βάση κάποια κριτήρια που τέλος πάντων ο μέσος πολίτης έχει έτσι κι αλλιώς. Πάντως φαίνεται ότι έπεσε από μεγάλο ύψος. Εγκληματική και μάλλον ενέργεια, γιατρέ, εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί. Επί της ορού η εγκληματική ενέργεια δεν έχει αποκλειστεί, αλλά δεν έχει αποκλειστεί στοιχεία όμως κάποιας βίαιης πράξης, αυτό, κάποιων αυτό, κακώσεων. Αυτό εννοώ, διότι η εγκληματική ενέργεια, ναι, μπορεί να είναι κάποιον να τον πιέσει να πέσει έναν γκρεμό. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή δεν διαπιστώθηκαν από την πρώτη επισκόπηση έτσι, που έκανε, ναι, 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 που διήρκεσε περίπου 10-15 λεπτά, ήταν και σε χώρο ο οποίος δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να γίνει μια εξέταση τέτοια, πάνω στο σκάφος του λιμενικού, στο λιμάνι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν είχε κάποια κάκωση η οποία να μην είναι συμβατή με την πτώση από το μεγάλο ύψος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος κάποια εκτιμάται καταρχήν, γιατρέ μου, γιατί μας είπατε ότι θα κάνετε νεκροψία, νεκροδομή, ναι, και αυτό βεβαίως, είναι το αποτέλεσμα πρώτα της, είναι αυτό το οποίο θα σας οδηγεί στο συμπέρασμα που θα υπογράψετε ως αιτία θανάτου. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εκτιμάτε καταρχήν, με βάση την νεκροψία που έχετε κάνει, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει από ύψος. Ναι, γι' αυτό ακριβώς και κλείθηκα κατεπηγόντως να αποφανθώ. Καταλαβαίνετε ότι με 4:30 το απόγευμα ήρθε το σκάφος, λιμενίστηκε που μετέφερε την σωρό και εκεί ακριβώς διενεργήθηκε με την αρρωγή των ανδρών του λιμενικού σώματος. Βέβαια στην υπόθεση την έχει πάρει τώρα η αστυνομική αρχή Βόρειας Κέρκυρας, αυτή διενεργεί την προανάκριση, αλλά με την αρρωγή των ανδρών του λιμενικού σώματος έγινε αυτή η πρώτη κατεπίγουσα, επαναλαμβάνω, εξέταση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί θα πρέπει να κατευθυνθεί κατά έναν τρόπο η προανάκριση προς συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει και κάποια ερωτηματικά που παραμένουν, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία αρχικά τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν παρά άμεση σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, την πτώση έξυπνης εννοώ. Κρατάμε πάντως το στοιχείο ότι πιο πριν φαίνεται να μην έχει προϋπάρξει κάποια χειροδικία. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον δεν υπήρχε κάτι το οποίο να έχει τέτοια
χαρακτηριστικά που να είναι καταφανή σε μια επισκόπηση όπως αυτή που διενεργήσα. Νεκροψία νεκροτομή προγραμματίζεται για αύριο, φαντάζομαι, μεθαύριο. Εγώ θα αναμείνω μήπως υπάρξει ταυτοποίηση, γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομική αρχή με σκοπό να γίνει η ταυτοποίηση του φανόντος. Πιθανώς αύριο ή το πολύ μεθαύριο θα διενεργήσω την πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση. Γιατρέ, να σας ρωτήσω τώρα με την ευκαιρία αυτής της ομιλίας κάτι. Στα καθήκοντά σας έχετε επανέλθει κανονικά? Διότι είχατε ενοχλήσει. Αντιλαμβάνεστε, εννοώ. Σε γνωματεύσεις που είχατε κάνει. Θα σας πω, δεν υπήρξε. Και μάλλον είχαν θορυβηθεί διάφορα πρόσωπα όσον αφορά τα αίτια θανάτων. Εσείς λέγατε ότι αυτά τα οποία εγώ βλέπω, ξέρω και έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ είχα κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Ζηνιάτη, από τον Απρίλιο του 2020. Μετά το συμβάν αυτό το οποίο διέγνωσα, το θάνατο στο σπίτι ενός ανθρώπου από τον κορονοϊό, ακολούθησαν πάνω από 13.000 θάνατοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, στα καθήκοντά μου δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, πλην κάποιων διαταγών που υπήρξαν. Γι' αυτό λέω. Υπήρξαν κάποιες διαταγές, τέλος πάντων, τις οποίες τις αντιπαρήλθα πάρα πολύ. Γι' αυτό μιλάω, γιατρέ μου. Κοιτάξτε, τις αντιπαρήλθα πάρα πολύ εύκολα, διότι ξέρετε, η νομιμότητα πρέπει να τηρείται και από αυτούς που έχουν τα όποια αξιώματα. Κυρίως από και αφορούν την προανάκριση. Κυρίως από αυτούς. Κυρίως από αυτούς. Διότι αν δεν τηρείται η νομιμότητα. Από τους άλλους. Και όμως δεν τηρήθηκε. Και όμως δεν τηρήθηκε αποδεδειγμένα και θα γίνουν και ανάλογες αναφορές. Αλλά δεν είναι αν δεν τηρείται η νομιμότητα από τους έχοντες τον πρώτο λόγο στο κοινωνικό γίγνεσθε, τότε η νόμη είναι άχρηστη. Μα υπάρχει και ορική οδηγία του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για να τηρούν το αυτονόητο. Να τηρούν οι υφιστάμενοι του και όσοι ασχολούνται με την προανάκριση την νομιμότητα. Μάλιστα. Αυτονόητο. Για σκεφτείτε. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία όμως τα έχω επιλύσει, επαναλαμβάνω, με μεγάλη ευκολία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο με τον κύριο Μιλιώτη. Είναι για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης. Και μετά να μιλήσουμε με τη Μάγδα Παπανικολοπούλου. Διότι ψάχναμε την κυρία Ρόδη Κράτσαγκαρόπουλου, αλλά η Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων έχει ανοίξει τα φτερά της για τη μακρινή Γαλλία. Ο Μακρόν έρχεται στη χώρα. Φαντάζομαι στα πλαίσια των γεωπολιτικών που την ακούσαμε να λέει στοχεύσεων, ανοιγμάτων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Τράβηξε λοιπόν για τη μακρινή Γαλλία. Έχει και κάποιους φακέλους από την παρουσία μου, είπαν, με οπτικό υλικό και για να το, ξέρεις, να δώσει ως δώρα από την παρουσία των Γάλλων στην Κέρκυρα. Μόνο που ήταν, δεν ξέρω τώρα, διάλεξα την περίοδο των δημοκρατικών ή των αυτοκρατορικών Γάλλων. Φαντάζομαι από τους αυτοκρατορικούς. Θα προτιμούσα των δημοκρατικών, εσύ. Αλλά θα δούμε. Πάντως ο κύριος Μιλιώτης φάνηκε να είναι αισιόδοξο. Σου μίλησε ο κύριος Μιλιώτης. Είναι αισιόδοξο ο κύριος Μιλιώτης. Ναι, ότι θα καταφέρουμε. Ναι. Λογικό να είναι αισιόδοξο, πρέπει να είναι και αισιόδοξο, πρέπει να εκπέμπει. Κοίταξε, το αποτέλεσμα. Αν δεν είναι αισιόδοξο, θα πρέπει να παραιτηθεί. Επομένως πρέπει να είναι αισιόδοξο για να συνεχίσει να απολαμβάνει τα προνόμια της θέσεώς του και του ρόλου του. Αλλά για αυτό το πονεμένο έργο να δούμε και τι λένε και κάτι κάποια στιγμή, οι οποίοι πραγματικά ακούνε εργοστάσια και εργοστάσια δεν βλέπουν. Οι οποίοι έχουν πάρει διδακτορικό στην υπόθεση διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι απάντησε ο κύριος Μιλιώτης και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τη Μάγδα Παπανικολοπούλου. Με οδύσσια φαίνεται πως μοιάζει η ολοκλήρωση του εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Κέρκυρα, αφού πλέον υπάρχει νέα αναβολή. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική αποσφράγηση των φακέλων αναβλήθηκε για τέταρτη φορά λόγω της έδης αναστολής που κατέθεσε η εταιρεία Electro στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία Electro ήταν αυτή η οποία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την κατασκευή του εργοστασίου δεν κατάφερε να καταθέσει την οικονομική προσφορά, καθώς δεν γινόταν αποδεκτό το αίτημά της από την πλατφόρμα του Εσειδήσεις. Ναι, κύριε Καποδίστρια, στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΔΑ, στην οποία συμμετέχω ως νέο μέλος, ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε ήταν και το θέμα της αναβολής ανοίγματος των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Κέρκυρα. Εξετάσαμε την περίπτωση της προσφυγής μιας συμμετέχουσας εταιρείας, η οποία έκανε προσφυγή στα αρμόδια όργανα, ότως ώστε όμως μέσα εντός το πλαισίο και στο νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει για τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
προ αυτού του γεγονότος, μιας νόμιμης διαδικασίας και των δικαιωμάτων όλων των συμμετοχόντων, εμείς πήραμε μια απόφαση για αναβολή του ανοίγματος των υπηρεσιών. Αυτή καταρχάς ήταν για τις 30 Οκτωβρίου. Οριστικά από ό,τι ενημερώθηκε από την Υπουργική Φυγή και τα υπόλοιπα μέλη, λόγω των αργιών θα είναι στις 2 Εντεκάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ακολουθούμε όλους τους κανόνες που ισχύουν και το νομικό πλαίσιο για τις διαδικαστικές διαδικασίες. Η θέλησή μας είναι ότι στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι μελιγενέστε. Ωστόσο, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ, Νίκος Μιγιώτης, μιλώντας στο ΣΤΑΤ, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως παρά την πίεση του χρόνου, το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά με καταληκτική ημερομηνία την 31 Δεκάτου του 2023. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε και τις αποφάσεις και να πάρουμε τις αποφάσεις αυτές και η οργανωμένη πλέον υπηρεσία του ΦΟΣΔΑ, του φορέα, με γενικό διευθυντή, τεχνικούς διευθυντές, θα έχουμε αντίστοιχες εισηγήσεις τι ακριβώς γίνεται στο επόμενο διάστημα. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα θα ευοδοθούν αυτές οι προσπάθειες και εντός της χρηματοδότησης, που τελειώνει το 2023, να είμαστε σε θέση να βγει οριστικός ανάδοχος, όπως και στα υπόλοιπα νησιά, ώστε να προχωρήσει αυτό το ζητούμενο από το σύνολο της κοινωνίας, πιστεύω, της Κέρκυρας, μιας καλής εγκατάστασης εκεί, ώστε να δοθεί ένα τέλος, αν θέλετε, στην βάσανα των προηγούμενων χρόνων. Άρα, εσείς φαντάζομαι εκτιμάτε πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα ούτε για τη χρηματοδότηση, αλλά ούτε και για τη συνολική κατάσκευη του έργου, το οποίο βλέπουμε πως παρότι είναι πολύπωθο, έχει εξελιχθεί σε σύριαλ, ας πούμε, τελικά η ολοκλήρωσή του. Ακριβώς. Κοιτάξτε, όχι. Η πίστοση και οι εγγραφές είναι εξασφαλισμένες και έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όπως είπα και πριν, μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών, είναι εκείνο που, αν θέλετε, ρυθμίζει την όλη κατάσταση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι θέματα του θέλουμε ή πρέπει. Είναι υποχρέωση και σεβασμός, αν θέλετε, μέσα στο νομικό πλαίσιο. Η βούληση, αυτό έχει αποτυπωθεί και από την διοίκηση του νέου φορέα και στο σύνολό του από το σύνολο των συμμετεχόντων στο νέο φορέα, είναι να γίνει και να έχουμε ανάγκη και για το εργοστάσιο της Κέρκυρας, όπως ήδη υπάρχει, όπως είπα, για τα υπόλοιπα τρία νησιά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε την κυρία Μάγδα Παπανικολοπούλου. Τη ζητήσαμε να είναι μαζί μας και να ακούσουμε και τη δική της άποψη και το δικό της σχόλιο και τη δική της προβληματική σε όλη αυτή την ιστορία των αναβολών, των ενστάσεων, των δηλώσεων, των βεβαιοτήτων που είχαμε καταγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα. Καλησπέρα, κυρία Παπανικολοπούλου. Καλησπέρα σας, κύριε Ζηνιάτη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας. Εργοστάσιο θα γίνει, εσείς τι πιστεύετε? Εγώ θα σας πω το εξής. Εάν το εργοστάσιο δεν δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του 2021, κύριε Ζηνιάτη, η χρηματοδότηση χάνεται. Μάλιστα. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έχουν κατά νου ή τι έχουν σχεδιάσει, θα πω εγώ. Βέβαια θα υπάρχει ένα πολύ καλό επιχείρημα ότι φταίνε οι εταιρείες που προσφεύγουν. Έτσι. Γι' αυτό χάσαμε τη χρηματοδότηση. Ναι, αλλά είχαμε ακούσει τον κύριο Γραφάκο, την κυρία Ρόδη Κράτσα Γκαροπούλου, την κυρία Μοθονέου, τον κύριο Σπύρο Ιωάννου και όλους αυτούς που είναι και σήμερα. Και προπάντων τον κύριο εξουσία, Χατζηδάκη, τον εμπνευστή. Και τον κύριο Χατζηδάκη, να μας λένε και τα περίφημα πρότυπα τεύχη δημοπράτες, τα οποία δεν μπορούν να προσβληθούν από κανέναν, διότι έχουν αρτιότητα, ικανότητα, αποτελεσματικότητα. Και όμως προσαβλήθησαν. Προφανώς. Προφανώς. Τι σημαίνει δεν προσβάλλονται? Κάθε διαγωνιστική διαδικασία, στους όρους της και στις κανονικές και στις διαδικασίες της, έχει το ενδεχόμενο να προσβληθεί. Και εδώ έχουμε μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, ο Ηλέκτορας. Δεν είναι ο εργολάβος της γειτονιάς που πήρε την εργολαβία από τα σίδερα. Είναι μια τεράστια κατασκευαστική εταιρεία η οποία δουλεύει και το project της περίφημης ιστορίας των εργοστασίων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ναι. Και πήγε να κάνει να καταθέσει την πρότασή του και η κωδική που είχε ήταν λάθος. Δεν έγινε δεκτή. Μα αποτέλεσμα να μην καταθέσει η κωδική. Αυτό τι δείχνει όμως? Γιατί ήταν λάθος η κωδική, θα πω εγώ τώρα. Μπορώ εγώ. Τώρα μην με βάσετε, μην με σκανδαλίζετε. Μην με σκανδαλίζετε τώρα εμένα. Εδώ προσπαθούσαμε να πάρουμε απάντηση γι' αυτό από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και όλα τάσκιαζε η φοβέρα, όλα τάσκιαζε η σκλαβιά. Σκλαβιά. Τι λέτε τώρα? Εντάξει. Δηλαδή, εδώ έχουν γραφεία τύπου,
πληρώνουν επιστημονικούς συνεργάτες, νομικούς κτλ. Και δεν είχε η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την στοιχειώδη ευθύνη με το που σκάει η πληροφορία να βγάλει μια ανακοίνωση η οποία να αποκαθιστά την έννοια της πληροφόρησης, όχι της εκτίμησης ή της άποψης. Φταίει ο τεχνικός σύμβουλος που είναι η περίφημη Διάδημα. Ακούστε να σας πω κάτι. Την οποία προσέλαβε χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Τι νος ευθύνη είναι με βάση αυτό τη νέα εμπλοκή που είχαμε εκεί? Δεν το έχουμε πάρει ως απάντηση. Προφανώς δεν αισθάνονται την υποχρέωση ότι πρέπει να είναι. Γιατί εμείς είμαστε ηθαγενείς. Γι' αυτό, αν το εννοείται με βάση αυτή τη λογική, προφανώς. Μας αντιλαμβάνονται ως ηθαγενείς. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Αυτό φαίνεται. Τώρα το ότι πληρώνουν, δεν πληρώνουν, κύριε Ζηνιάτη. Πληρώνουμε, θέλετε να πείτε. Ναι, βεβαίως. Εμείς πληρώνουμε. Εμείς. Δεν βγάζει κανένας από την τσέπη του, από τον προσωπικό του λογαριασμό. Οι πολίτες πληρώνουμε. Άρα ούτε και εκεί έχουν πρόβλημα, να σας πω την αλήθεια μου. Και εγώ θα το πάω και λίγο παραπέρα τώρα, μια που το ανοίξαμε. Και να μας πούνε και τι εργοστάσιο θέλουν να μας κάνουν. Είναι και αυτό ζητούμενο. Καλά, αυτό το έχετε πει και το παρατηρητήριο το έχει πει και πολίτες ευαίσθητοι και γνώστες του όλου αντικειμένου το έχουν πει από την πρώτη στιγμή, από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και των ανακοινώσεων επί Νικολούζου, ακολούθησε η Μερόπη Ιδρέου, τώρα είχαμε Ρόδη Κράτσα Καροπούλα. Σε αυτό δεν απάντησε κανένας επί της ουσίας όσον αφορά τα υπολείμματα και το καθαρό προϊόν το οποίο θα διαχειριστεί. Βεβαίως. Τα οποία θα κληθούμε να πληρώνουμε πάλι. Προφανώς. Ναι. Προφανώς ναι. Προφανώς ναι. Λοιπόν. Αλλά προσπαθώ εγώ να καταλάβω, τούτη εδώ την ιστορία έχουμε αναβολή για τον Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος είναι... Ο Νοέμβριος είναι αύριο. Ναι, είναι και 1,5 μήνας πριν τη λήξη του 2021, δηλαδή του τέλους της χρηματοδότησης. Του ορόσημου για τη χρηματοδότηση. Άρα δεν χωράει αναβολή. Του χρονικού ορόσημου. Κοιτάξτε, και έχουμε και την προσφυγή Κράτσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την επιτροπή του άρθρου 152, όπου αν τελικά απορριφθεί η προσφυγή Κράτσα, εδώ θα έχουμε να δούμε το έλα να δεις. Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν και κάποιοι, αλλά αυτό είναι μέτρο δύσκολο για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική πολιτική ζωή. Αυτά όλα πρέπει να μας προβληματίζουν ως πολίτες, έτσι, και να είμαστε πάντα υποψιασμένοι, κύριε Ζηνιάτη. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Εγώ θα περιμένω να εκπνεύσει ο χρόνος αυτός. Και λογικό είναι γιατί χρόνια περιμένετε. Τι ισχύει στο διαπλώνει σήμερα, κυρία Παπανικολόπουλου? Και με το Δημόκριτο, αν ολοκληρώθηκε η πρώτη έρευνα. Ό,τι ξέρατε, κύριε Ζηνιάτη. Έχει αλλάξει κάτι? Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον θέλω να πιστεύω, έτσι, γιατί δεν καθόμαστε και να φυλάμε μέρα νύχτα τι γίνεται στο Χιτά. Ότι προφανώς έχει σταματήσει η εναπόφευση των χίδιν απορριμμάτων. Λόγω του ΣΜΑ. Έτσι, αυτό. Με το Δημόκριτο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες που ήταν εκεί? Ολοκληρώθηκαν στο κομμάτι των ατμοσφαιρικών ρήπων. Εγκατέστησαν τα μηχανήματα για ένα 24ωρο. Τελείωσε αυτή την επόμενη μέρα, δηλαδή τα κατέβασαν, τα μάζεψαν, τα πήραν. Ναι, ναι. Βέβαια απομένει να πάρουν δείγματα από νερό, να πάρουν δείγματα από έδαφος ή υπέδαφος, να πάρουν από προϊόντα. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να πάρουν το νερό μετά τις βροχές. Διότι εννοείται, έτσι να λέμε στους τηλεθεατές ότι το μέρος που επέλεξε η αυτοδιοίκηση της Κέρκυρας δεκαετίες πίσω, όχι τώρα, δεκαετίες πίσω, να κάνει την χωματερή. Των χωματερών εννοείται. Ναι, να κάνει τη χωματερή. Ήταν ένας από τους πιο όμορφους. Έγκλημα, το μεγαλύτερο έγκλημα. Ναι, 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 ένας από τους πιο όμορφους και ευλογημένους τόπους. Διότι όλη αυτή η περιοχή έχει, πέραν από τα υπόγεια ύδατα, και πάρα πολλές λίμνες, οι οποίες κάποιες από αυτές κρατάνε νερό και κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Μικρές λίμνες. Βεβαίως και κρατάνε. Όπως ας πούμε η Καβρόλιμνη, έτσι. Όπως η λίμνη Μπρετάν. Όπως η Σκοτεινή. Η Σκοτεινή που είναι 5 βήματα από εσάς. Και η Σκοτεινή, ακριβώς. Και η Σκοτεινή. Φρόντισαν όμως δυστυχώς οι αυτοδιοικητικοί μας να κάνουν και αυτό το έγκλημα. Εντάξει, και η κοινωνία των πολιτών, το ξέρετε. Στην πόρτα της να μείνει τα σκουπίδια και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα. Εντάξει, ένα τελευταίο ερώτημα. Κοιτάξτε, είναι έλα, και αυτό ένα ζητούμενο δυστυχώς. Ναι. Δεν έχουμε μάθει να διεκδικούμε, δυστυχώς, θα πω εγώ τώρα. Τα στοιχεία για την ανακύκλωση τα οποία τα ζητάτε καιρό έχουν. Δεν τα έχουμε πάρει ακόμα, σας πληροφορώ.
Πώς θα σας δάτε 5 μήνες περίπου, ακόμα δεν έχουν κάνει και αντιδήμαρχος και δεσμευτεί ότι θα δοθούν. Όχι, δεν μας τα έχουν δώσει. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει ας πούμε, να κάνουμε για να μας δώσουν τα στοιχεία. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Και γιατί δεν τα δίνουν τα στοιχεία. Για ποιο λόγο δεν τα δίνουν. Ναι. Καλά είναι θέμα τώρα. Εσείς τα έχετε ζητήσει από το Δήμο Κερκυραίων, Ναι, στο πρώτο αίτημα που είχαμε κάνει τα πήραμε. Μετά βέβαια από κάποιους μήνες τα πήραμε. Στο δεύτερο αίτημα που κάναμε που αφορούσε το δεύτερο εξάμηνο του 2021 δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δεν έχουμε πάρει όχι τίποτα, δεν έχουμε πάρει τα στοιχεία της ανακύκλωσης. Προκειμένου να, να έχουμε μια εικόνα που αυτά νομίζω είναι και χρέος της πολιτείας με βάση τα να ενημερώνει. Κάνουμε και τους υπολογισμούς μας, έτσι. Όταν δεν έχουμε στοιχεία, τι να υπολογίσουμε. Καλό βράδυ, κυρία Παπανικολόπουλου. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια να έχετε. Επίσης. Πάντως αυτό είναι χρέος της πολιτείας, όχι μόνο προς το οποίο ζητάει, προς την ενημέρωση των πολιτών. Σε εμάς να έρχονται στοιχεία και να λένε ανακύκλωση εδώ έχει αυτό το ποστό. Να ερμηνεύονται, να αναλύονται, να βλέπουμε τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος, αλλά μάλλον ζητάμε πολλά. Κύριε Ευαγγέλη μου, εγώ άκουσα να λέει ο κύριος Χατζηδάκης σε σένα, γιατί εσύ του πήρε συνέντευξη, ότι με το διαβαθμιδικό περιορίζουμε το κόστος. Ο διαβαθμιδικός καταρχήν έχει αυξήσει το κόστος. Μόνο το κόστος λειτουργίας του είναι υπέρτερο αυτού που είχε ο νομαρχιακός ΠΟΣΔΑ και οι άλλοι νομαρχιακοί φορείς. Και το λέμε αυτό για τα χαράτσια που είχαν στους Δήμους και έβγαλαν σπηριά οι Δήμαρχοι. Πέραν από τα χαράτσια. Εγώ λέω για τον οργανισμό. Ο ίδιος ο οργανισμός έχει ένα μεγάλο κόστος σε σχέση με αυτό που ξέραμε πριν. Διότι προσωπικό δεν απέλησε, προσέλαβε προσωπικό. Από μόνος του λοιπόν ο φορέας έχει κόστος λειτουργίας. Ωραία. Η διαγωνιστική διαδικασία έφερε μειωμένο κόστος. Όχι. Διότι το κόστος κατασκευής των εργοστασίων με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και στην Κεφαλονιά, κυρίως, είναι τι? Τα ίδια. Επομένως, ποιο ήταν το καινοτόμο, το πρωτότυπο? Η ικανότητα της κυρίας Μοθωνέου. Η κυρία Μοθωνέου λογίστρια ήταν. Περιβαλλοντολόγος ήταν? Όχι βέβαια. Η κυρία Ρόδη Κράτσα-Γκαροπούλου, κοινωνιολογία έχει σπουδάσει. Πού έμαθε για τα θέματα των απορριμμάτων? Έχει ασκήσει διοίκηση και διαχείριση? Όχι. Ο κύριος Ιωάννου δικηγόρος είναι. Η ευαισθησία του καθενός δεν έχει μέτρο. Καθένας μας λέει ότι είναι ευαίσθητος στην υπόθεση του περιβάλλοντος. Αποτελεσματικός είναι. Και μέχρι στιγμής αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι για την Κέρκυρα πήραν το εργοστάσιο, τη διαδικασία από τα χέρια του νομαρχιακού φορέα που σήμερα θα ήταν μέσα ο εργολάβος, το πήρανε και δεν έχουμε εργολάβο. Και έχουμε μια περιπέτεια. Και σε αυτό σαν να μην βρέχει τίποτα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκ του Μακρό θα παρακολουθεί. Οι πολιτευτάδες, εκεί πέφτει και το γέλιο της αρκούδας. Είναι λίγο δύσκολα θέματα, αλήθεια είναι αυτά. Ναι, αλλά αυτά είναι τα θέματα της ζωής. Αυτό όμως είναι τόσο σοβαρά θέματα. Ναι. Η Κέρκυρα βιώνει σκουπίδι. Η εικόνα σκουπίδι. Η εικόνα σκουπίδι. Η Κέρκυρα έχει πρόβλημα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι συντριπτικό για τις γενιές που ακολουθούν. Σε αυτά πρέπει να απαντήσουν οι παράγοντες. Άμα δεν απαντήσουν οι παράγοντες τώρα, δεν κατάλαβα. Κάθονται στην καρέκλα τους και παίρνουν τα λεφτά τους. Βεβαίως, ωραιότατα. Αυτά είναι τα δύσκολα ζητήματα. Και πίνουν τα τσίπουρα εις υγεία των κοροϊδών. Ωραιότατα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Εγώ ασπάζομαι την αισιοδοξία του κυρίου Μιλιώτη. Πολύ αισιοδοξία. Πάντως μετά στην τρίτη ενότητα θα πάμε σε αισιοδοξή πτυχή. Θα φύγουμε από πανδημία, από δυστυχήματα ή αυτό που συνέβη, από κολλησιεργίες και περιβαλλοντική καταστροφή και θα πάμε στον τουρισμό. Διότι ο Σεπτέμβριος, αυτό το οποίο ψιθυρίζεται ακόμα, γιατί περιμένουν και το υπόλοιπο 15ο, είναι ότι πάει καλά. Αυτό ακούμε. Πάμε καλά. Μην το ματιάσουμε, αλλά πάμε καλά. Αυτό είναι το οποίο ακούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα στοιχεία του COVID που μας ρωτήσατε κατά τη διάρκεια του διαλύματος που τα παίρνουμε είναι τα στοιχεία τα οποία βγάζει ο ΟΔΗ. Εάν γκουγκλάρετε και μπείτε μέσω του υπολογιστή σας στον ιστότοπο του ΕΟΔΗ, θα δείτε την ημερήσια ανακοίνωση που κάνει ο ΕΟΔΗ. Από εκείνη τα στοιχεία τα οποία δίνουμε εμείς και τα οποία δίνουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας. Και μάλιστα έχει και αναλυτικά στοιχεία, στατιστικά στοιχεία πιο σωστά,
για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα. Βάσει ειδικά γραφήματα, να πούμε εντάξει ότι υπάρχουν και τα τοπικά στοιχεία στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, αλλά και οι πηγές μας έχουν ιδιαίτερη ασφάλεια. Επίσης, το εμβόλιο.gov έχει μια καθημερινή ανανέωση. Καλά, τα του νοσοκομείου της Κέρκυρας τα παίρνουμε ως πληροφορία από εδώ, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι μάρτυρες αδειάσεις της πραγματικότητας, μας δείχνουν ότι ακόμα δεν τελειώσαμε. Χθες μεταδώσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από το Bloomberg, την οποία την δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή, που έλεγε ότι οι επόμενοι 6 μήνες. Δημοσίευσαν πολλές. Μπορεί να είναι φιαλτικοί. Ναι. Και το λέω αυτό διότι μείναμε, νομίζω, σαν κατακλείδα που κρατάμε με τον κύριο Αλαμάνο, είναι να εμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι ακόμα είναι διστακτικοί. Αλλά και ότι ακόμα και μέχρι την άνοιξη σίγουρα αυτό το εξάμεινο πρέπει να τηρούμε τα μέτρα βλαβικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το μεγάλο στοίχημα των λεγόμενων αναπτυγμένων χωρών είναι να παράγουν εμβόλια τα οποία θα διαθέσουν σε όλες τις χώρες του πλανήτη Γη. Και με αυτόν τον τρόπο να θωρακίσουν. Ποιος το είπε? Ο κ. Ζανάκης μας το είχε πει. Είχε πει ότι δεν μπορεί η Αφρική. Ο Μητσοτάκης και αν έχει κανένα εμβόλιο. Δεν μπορεί να έχουμε εμβόλια παντού και στην Αφρική. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν το εμβόλιο να περάσει στη χρήση όλων των κατοίκων αυτού του πλανήτη. Και αν με αυτόν τον τρόπο το κατορθώσεις, θα το παλέψεις και τα επόμενα χρόνια να θωρακίσεις την κοινωνία από το συγκεκριμένο κορονοϊό. Διότι καταλάβαμε ότι αυτή η ιστορία των κορονοϊών είναι μια ιστορία η οποία έρχεται από παλιά και θα συνεχίσει να απασχολεί την ανθρωπότητα στο μέλλον. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να έχουμε μία αντίληψη. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στον τουρισμό τώρα. Και μίλησες σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Ρούσο, τον πρώην εργαζομένο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να δούμε ότι οι οποίοι έχουν εικόνα των πτήσεων και των κρατήσεων του επόμενου διαστήματος. Ναι. Και επομένως της δυναμικής της σεζόν. Και μάλιστα αυτό το επίλογο στη συνέντευξη είναι ότι μέχρι τις 30 Οκτώβρη, ας πούμε, έχουμε ακόμη. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους θα έχουν κλεισμένες πτήσεις. Αυτό όμως θα μας πει και καλεσμένος πιο μετά. Τα μαζικά χαρακτηριστικά του Αυγούστου. Σίγουρα. Αλλά εάν κρατήσει μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τότε μιλάμε για μια σεζόν η οποία είναι 4 μηνών. Είναι σε σχέση με αυτό που ζήσαμε πέρσι, το 20, οπωσδήποτε καλύτερη. Και φαίνεται να είναι μια χρονιά η οποία δεν πετυχαίνει τα νούμερα του 19 που δεν είχαμε COVID, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο άκουγα εγώ μέσα στα μέσα Ιούνιου και αρχές Ιούλη να λένε διάφοροι, ότι τεινάζεται στον αέρα ο τουρισμός. Σήμερα μίλησα με ένα τουριστικό επιχειρηματία, μου λέει μέχρι τις 10 Οκτώβρη θα είμαι ανοιχτός. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Νομίζω αυτό λέει το Ταμείο. Θα είμαστε υπερβολικοί, ίσως η είδηση. Το Ταμείο μέχρι στιγμής για τον τουρισμό 2021. Πάντως, το δικό μας το Ταμείο δεν έχει σχέση με αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και να πω επίσης ότι αυτό το οποίο ίσως είναι και είδηση είναι ότι πλέον δεν βλέπουμε κανένα να γκρινιάζει. Μετά το περσινό κάζο, πλέον όλοι βλέπουν διαφορετικά το όλο εγχείρημα. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Δημήτρη Ρούσο και αμέσως μετά με τον Βασίλη Καλούδη. Κυρίες και κύριοι, να προσεγγίσουμε το όλο θέμα. Θετικά είναι τα μηνύματα που αφήνει το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Συλλέγου Εργαζομένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Δημήτρης Ρούσος, τονίζοντας πως οι πτήσεις εξωτερικού τις πρώτες 15 μέρες ανέρχονται στις 848. Πρωταθλήτρια χώρα στις πτήσεις είναι η Μεγάλη Βρετανία και η είδηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού για τους επιχειρηματίες του τουρισμού οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι καθοριστικοί για το ταμείο που θα γίνει στο τέλος της τουριστικής σεζόν. Μέχρι και αύριο που κλείνουμε το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη έχουμε μετρήσει 848 πτήσεις συνολικά, από αυτές οι 225 είναι από τη Βρετανία, 172 από τη Γερμανία. Η Ιταλία, η οποία φθήνει βέβαια μέσα στο Σεπτέμβριο, έχει 72. Οι Πολωνοί, οι οποίοι κρατάνε σταθερά, θα έχουν 68. Και οι Γάλλοι, 50, που επίσης φθήνουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που ναι μεν σε πραγματικούς αριθμούς δεν αλλάζει και πολλά, είναι ότι οι πτήσεις από Ρωσία αυξάνονται μέσα στο Σεπτέμβριο, και αυτό γιατί η κρατική εταιρεία της Ρωσίας, η Αεροφλότ, πύκνωσε τα δρομολόγια της μέσα στο Σεπτέμβριο. Έτσι, ενδεικτικά, ενώ όλο τον Αύγουστο είχαμε 19 πτήσεις από Ρωσία, κυρίως από την Aegean που έχει δύο πτήσεις τη βδομάδα τσάρτερ, μέχρι και αύριο θα έχουμε 16. Άρα δηλαδή αυξάνονται οι πτήσεις, πυκνώνουν μάλλον από Μόσχα.
Αυτό είναι καλό, διότι και πέρσι δεν είχαμε καθόλου Ρώσους. Μην ξεχνάμε ότι φέτος Σκανδιναβούς δεν έχουμε καθόλου, εκτός από Δανούς, οι οποίοι έρχονται χάρη σε μια πτήση της Ryanair, που έχει δύο πτήσεις μάλλον, από Κοπενχάγη και Άρχους, αλλά από Σουηδούς, από Νορβηγούς και Φινλανδούς δεν έχουμε καθόλου. Ενώ κάποιοι άλλοι προορισμοί στην Ελλάδα έχουν, όπως η Ρόδος. Ουσιαστικά τα στοιχεία του πρώτου δεκαπενθημέρου δείχνουν πως για ακόμα μια φορά ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Με την εμπορική κίνηση να προσεγγίζει το 70 με 80% του 2019. Να δούμε σε σύγκριση με το 19. Το Σεπτέμβριο του 19 είχαμε 255.000 αφίξεις τουριστών. Ενώ το 18 ήταν ελαφρά καλύτερη χρονιά, που ήταν η καλύτερη μέχρι τώρα, με 265.000, δηλαδή 10.000 περισσότερους. Φέτος, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, περιμένουμε γύρω στους 180 με 200.000 επιβάτες, άρα το ποσοστό θα είναι στο 70 με 80% του 19. Είναι ένα καλό ποσοστό. Να θυμίσουμε ότι ο Αύγουστος έκλεισε περίπου στο 85% του 19, που ήταν ένα από τα αισιόδοξα σενάρια. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουν, ο Αύγουστος πήγε πολύ καλά στην Κέρκυρα. Ο πρόεδρος εργαζομένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Δημήτρης Δούσος εκτίμησε μάλιστα πως μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου θα υπάρχει επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, καθώς μέχρι στιγμής η αυξημένη κινητικότητα προμηνύει την επέκταση της τουριστικής σεζόν. Σκεφτούμε ότι ο τουρισμός ξεκίνησε αργά, ιδίως με τους Βρετανούς και με τις εναλλαγές, τους σωματικούς χαρακτηρισμούς των χωρών κτλ. Άργησαν να πάρουν μπροστά, που λέμε οι Βρετανοί. Είμαστε μέσα στα προσδοκόμενα. Ο Οκτώβρης, έτσι όπως είμαστε τώρα, θα πάει μέχρι το τέλος. Κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες έχουν δρομολόγια μέχρι και τέλος του Οκτώβρη. Να θυμίσουμε ότι ο Σεπτέμβρης παραδοσιακά φθήνει σε πτήσεις από Ιταλία και Γαλλία. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους μειώνουν και τερματίζουν οι περισσότερες τις πτήσεις τους μέσα στο τέλος Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη. Μέχρι το τέλος Οκτώβρη πάντως θα υπάρχουν πτήσεις μέχρι και τις 30 του μήνα, που έχουμε δει τα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Καλούδη. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις και ιδιαίτερες συστάσεις ο κύριος Βασίλης Καλούδης, για να δούμε με τον κύριο Βασίλη Καλούδη τα δεδομένα της εξέλιξης της σεζόν έως σήμερα, δηλαδή μέχρι τα μέσα του μηνός Σεπτεμβρίου του σωτηρίου έτους 2021. Κύριε Καλούδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Καλησπέρα σε όλη την Κέρκυρα. Και η σεζόν φαίνεται ότι δεν εξελίσσεται άσχημα. Μάλλον διαψεύδονται οι Κασάνδρες. Μάλλον είχαμε ανέλπιστα καλή εξέλιξη. Έχω άδικο? Πράγματι είχαμε μια εξέλιξη που δεν την περιμέναμε. Κανένας δεν την περιμέναμε. Βέβαια, να λέμε και κάποιες αλήθειες, θα πρέπει να κοιτάξουμε και το σύνολο των επιβατών που θα έρθουν στην Κέρκυρα. Γενικά όλο το σύνολο για όλη τη σεζόν. Για να έχουμε μια, για να έχουμε μια ισορροπία και πώς θα το μετρήσουμε στο τέλος. Διότι όταν ξεκινήσαμε Ιούλιο μήνα, να λέμε αλήθεια, ξεκινήσαμε Ιούλιο μήνα. Το να λέμε τώρα ότι είχαμε το 80%, το 80% και το 85% τον Αύγουστο από το 19, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ή ο Σεπτέμβρης να φτιάξει το 70% ή το 60%. Όταν έχουμε χάσει το Μάιο, όταν έχουμε χάσει τον Ιούνιο, όταν έχουμε χάσει και μέχρι το 15 Ιουλίου χάσαμε αρκετό κόσμο. Και τον Απρίλιο. Άρα και πήγε απρόσμενα καλά από τα μέσα Ιουλίου και μετά. Να λέμε αλήθεια. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είχαμε. Αλήθεια να λέμε, αλλά συγγνώμη, το 20 ήταν μια δραματική χρονιά. Μια καταστροφική. Ωραία. Καταστροφική. Ωραία. Χρονιά. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Να το μαζέψουμε και λίγο. Δεν ήταν για όλους δύσκολη, ήταν για κάποιοι οι οποίοι δουλέψαν. Όχι, καταστροφική το 20. Ωραία, καταστροφική. Επομένως, δεν ακολουθήθηκε από μια εξίσου καταστροφική, όπως στα μέσα Ιουνίου καταγράφαμε σχόλια και απόψεις ή στις αρχές Ιουλίου. Εξελίχθηκε καλά, δυναμικά. Και φαίνεται ότι πάει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Έχουμε μπει ήδη στην κανονικότητα. Βέβαια, μπορεί να είναι λίγο φοβισμένος. Οκτώβρης είχαμε μία μικρή κάμψη αυτές τις μέρες.
στις αρχές, το τέλος Αυγούστου, είχαμε μια μικρά κάμψη, μας φοβηθήκαμε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ φοβήθηκα, μήπως αρχίσει η κατρακύλα, αλλά ευτυχώς επανήλθαμε. Και αυτό έχει σημασία, ότι επανήλθαμε στην κανονικότητα. Μάλιστα. Να λέμε αλήθεια. Αλήθειες να λέμε. Ναι, σύμφωνοι θα λέμε αλήθειες και μόνο αλήθειες. Πιστεύω ότι ο Σεπτέμβριος οδεύει καλά. Πάει καλά ο Σεπτέμβριος. Προχωράμε τώρα για τον Σεπτέμβριο. Βέβαια, θα ελπίσαμε κάτι καλύτερο ακόμα, αλλά αν είχαμε και τους Σκανδιναβούς και τους Ρώσους, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό τους Ρώσους. Πάντως, οι Ρώσοι δεν μας έχουν πάει και τόσο καλά, καθώς και οι Βρετανοί. Φανταστείτε, κατά τη φετινή σεζόν να είχαμε τους Βρετανούς. Για φανταστείτε τι θα γινότανε. Σίγουρα. Πάντως οι Ρώσοι, μιας και το είπατε, είδαμε ότι στις πτήσεις έχουν περισσότερες πτήσεις στο αεροδρόμιο κάπου στο Σεπτέμβριο, που είναι ένα αντίβαρο καθόλου. Μην μπερδεύετε το 20 με το 21, αγαπητέ μου. Δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, ναι. Εσείς μετράτε με βάση το 19. Ακριβώς και το 18, που ήταν μια φανταστική χρονιά για την Κερκίνα και με τους Ρώσους. Ναι. Εμείς τους Ρώσους θέλουμε, είναι καλοί πελάτες, να λέμε την αλήθεια, όπως θα λέμε και τους Βρετανούς. Τους ανάβετε φωτιές, διότι ναι, θα σκέφτονται στην περιφέρεια και στο Δήμο πότε θα πάμε στην Ρωσία και πότε θα πάμε και στην Αγγλία ξανά και πότε θα πάμε εδώ και παραπέρα. Τώρα πάμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τη Γαλλία. Η κυρία Ρόδη Κράτσα Καροπούλου είναι στη Γαλλία. Ο Μακρόν έρχεται στην Αθήνα, αλλά ξέρετε, οι ανταλλαγές πεδίου βάρους. Ευτυχώς και οι Γάλλοι για όλη την Ελλάδα πήγανε καλά. Πολύ καλά και για την Κέρκυρα ακόμη καλύτερα. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Αν οι περισσότεροι, οι παλιοί μάλλον που καλά γνωρίζουμε, ότι η Κέρκυρα και με το κλάμπ που δεν τυρανέ ξεκίνησε τον τουρισμό. Τι εκτίμηση κάνετε, κύριε Καλούδη, για την εξέλιξη της σεζόν? Για την εξέλιξη, εγώ πιστεύω ότι τη φετινή σεζόν για τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω πλέον για Οκτώβριο. Αν θα πιάσουμε ένα 70% του 19, όχι μόνο θα πρέπει να ανάψουμε κεριά και να είμαστε και ευτυχισμένοι για αυτούς τους 3 μήνες. Άρα και το 50% συνολικά στο 7 μήνο να πιάσουμε, ακόμα περισσότερο ευτυχισμένοι θα είμαστε. Σε συνολικά σε κίνηση, επιβατική κίνηση εννοώ. Σαν νούμερα. Δηλαδή από το 1.600. Από το 1.600 θα φτάσουμε 700.750, θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Πάντως, κύριε Καλούδη, ποιοι κλάδοι είναι αυτοί που φαίνεται πως ακόμα συντηρούνται καλά? Εμείς είχαμε γράψει τον Αύγουστο μια εικόνα, ειδικά σε νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, σε τουριστικά σκάφη. Τα ξενοδοχεία είχαν πιάσει κάποιες καλές πληρότητες. Τώρα, πώς βλέπουμε αυτό να μεταφράζει, δηλαδή, αυτή η κίνηση, πού κινείται? Πάντα στα ξενοδοχεία, πάνω απ' όλα, τα ξενοδοχεία περπατάνε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, η καλή ποιότητα των ξενοδοχείων και τα τεσσάρια και τα πεντάρια και τα τελούξ τα ξενοδοχεία πάνε καλά. Να λέμε πάρα πολύ καλά. Όσο για τον Αύγουστο, πήγανε πάρα πολύ καλά η εστίαση. Πήγε γιατί δεν ήταν. Γιατί κάπου λέμε τη μισή αλήθεια. Δεν λέμε και όλη την αλήθεια για τον Αύγουστο. Καλά τώρα, κύριε Καλούδη, να είμαστε ειλικρινείς. Η ελληνική παύλα κερκυριακή επιχειρηματική οικογένεια είχε μάθει στην περίοδο των παχιών αγελάδων. Εδώ έχει συντριβεί το σύμπαν λόγω της πανδημίας. Έχουμε λοιπόν πραγματικότητες οι οποίες είναι καινούργιες. Σε αυτές τις καινούργιες πραγματικότητες πρέπει να μετράς όχι με βάση πόσα θησάβριζες στο τέλος του έτους, αλλά με πόσα μπορείς πια να σου δώσει ένα επίπεδο ζωής και να καλύψει βασικές σου πολιτικές. Αγαπητέ μου Σπυρό, αυτό που συνέβηκε τον Αύγουστο ήταν η έκπληξη, ναι, γιατί είχαμε και πάρα πολλούς Έλληνες και πάρα πολύ οδικό μεταφορά. Από τους οδικούς όπως τους πελάτες που έχουμε. Από Βουλγαρία, από Γιουγκοσλαβία, από όλους από Ρουμανία. Έλληνες πάρα πολύ με τα βάουτζερ. Έλληνες πάρα πολύ. Ξενοδοχεία δεν είχαμε τον Αύγουστο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια δεν δουλέψανε κάποιες περιοχές. Τα δύο άκρα, Σιδάρη και Κάβος. Λόγω της εξάρτησης από... Αυτό που περιμέναμε να δουλέψουμε, λόγω των Βρετανών. Ναι, σύμφωνα. Εγώ πιστεύω ότι ο Αύγουστος πήγε πολύ καλύτερα από όσα λέμε. Ο Αύγουστος. Πολύ καλύτερα πήγε από όσα θέλαμε. Εσείς η εκτίμηση, για να κλείσουμε τώρα, γιατί ξέρω ότι είσαστε σε ραντεβού. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα πάμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
με νούμερα τα οποία θα βελτιώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή, αν και είναι last minute και περισσότερες κρατήσεις, ναι. Πάμε πάρα πολύ, με μεγάλη βελτίωση υπάρχει και με last minute κρατήσεις. Ναι. Γιατί πλέον οι κρατήσεις φέτος... Γιατί οι εταιρείες χαμηλού κρόστους κρατάνε ανοιχτό το πλαίσιο πτήσεων μέχρι το τέλος. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι και μέχρι 15 Οκτωβρίου θα πάμε αρκετά καλά στα Κέρκυρα. Καλύτερα από κάποια άλλα νησιά που παραδοσιακά ήταν ανταγωνιστές μας. Να λέμε αλήθειες, γιατί θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ποιοι είναι ανταγωνιστές μας και ποιοι δεν είναι. Εμείς σαν Κέρκυρα και οι άλλοι το ίδιο για μας. Καλό βράδυ, κύριε Καλούδη. Γεια σας, γεια. Καλό βράδυ. Αισιόδοξα κλείνουμε. Το θέμα, βρε Βαγγελή μου, δεν είναι το αισιόδοξα. Για να μπεις στην πόλη και να βγεις από την πόλη, χρειάζεσαι κάθε μέρα τις πρωινές ώρες να έχεις υπομονή γαϊδάρου. Τώρα που ανοίξαν τα σχολεία, είναι πολύ. Παγιά ήταν βράδυ, ήταν βράδυ 8.30 το βράδυ, το καλοκαίρι. Να μπεις. Δεν μπαίνεις. Χώρου στάθμευσης δεν βρίσκεις. Είχαμε ηφαισιακά φαινόμενα το 20. Τι έγινε. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Στο αναγκαίο. Στο να δημιουργήσουμε ή να βρούμε χώρους στάθμευσης. Μπορεί να βρεις χώρους στάθμευσης. Αν τακτοποιήσεις λωρίδες στάθμευσης, αμέσως σου δημιουργούνται χώροι στάθμευσης. Υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Φαίνεται ότι υπάρχουν. Πού, παραδείγματος χάρη, το μεγάλο οικόπεδο του Λυρικού Θεάτρου. Το έχουμε ακούσει 2.000 φορές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Διότι εσύ τώρα ξεκινάς τη δημοσιογραφική σου καριέρα. Εγώ πια που μεγαλώνω και είμαι στην ολοκλήρωση αυτού του επαγγελματικού βίου, από παιδί θυμάμαι, από την έναρξη επαγγελματικής μου καριέρας, να συζητάμε τους χώρους στάθμευσης, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το όραμα και το σχέδιο και το όραμα και το σχέδιο και το όραμα και το σχέδιο. Και το όραμα και το σχέδιο, ορίστε, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Αύριο θα έχουμε και κάποιες απαντήσεις σχετικά με το περίφημο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Εσύ σήμερα πήγες, ήσουν έξω από την πόρτα. Ναι, λουκέτο. Χαλάσαμε εκατομμύρια. Εκατομμύρια χαλάσαμε. Έτσι είναι. Πολλά λεφτά. Και να φτιάξουμε ένα πάρκο, να αποτελεί ένα στοιχείο μαθησιακής διαδικασίας για τα παιδιά, να δημιουργήσουμε πολίτες οι οποίοι διεκδικούν αλλά και σέβονται. Και είναι κλειστό. Βέβαια, όπως ξέρεις, είναι και συνυφασμένο το πάρκο και με τη λειτουργία αυτού του άτυπου σταθμού που υπάρχει. Μα γιατί να έχεις άτυπο στο μπούκα της πόλης. Ο οποίος μπορεί να σου πω ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από ότι το προηγούμενο διάστημα. Έχει βελτιωθεί. Αλλά πάλι δεν μπορεί να περάσει. Κοίταξε, ένα παιδί. Ο κύριος Ερεμέτης είναι κύριος. Μας είχε υποσχεθεί, μιλώντας εδώ, γιατί είχα πάει, θυμάσαι, είχες κάνει εσύ το ρεπορτάζ. Είχαμε διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Και είπε ότι σε λίγες μέρες κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Τέλη Μαΐου είχε πει, νομίζω. Και όπως το είχε πει, πράγματι τηρήθηκε αυτό που είχε πει. Θέλω όμως τούτη εδώ την ιστορία, να τη δούμε. Και να τη δούμε, λέει ο κύριος Καλόγερος, ότι εγώ το έχω δημοπρατήσει και θα ξεκινήσει. Έχει σημασιοποιηθεί, μας είπε. Συμβασιοποιήθηκε. Πότε. Ο κύριος Κρουσάρης... Συμβασιοποιήθηκαν τα χτίρια στο Μόρεπο. Πότε. Ο κύριος Κρουσάρης επικαλέστηκε δηλώσεις άλλων αντιμάρχων, πάλι λέγαν θα γίνει τότε. Δεν έγινε ποτέ. Ο κύριος Γιώτης συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Μαύρο και Ευάγγελη μου, ένας ιδιώτης έφτιαξε ένα υπερκατάστημα μέσα σε 3 μήνες στην είσοδο της πόλης. Σε 3 μήνες. Σε 3 μήνες. Εδώ πέρα για να επισκευάσει ένα χτίριο 10 τετραγωνικά και 20 τετραγωνικά θέλεις 10 χρόνια. Είναι τρελό, είναι χαζό. Δεν πήραμε ακόμη απαντήσεις για αυτήν την υπόθεση του θεάτρου Ρένα Βλαχοπούλου. Δημοπρατήθηκε με μελέτη ή χωρίς μελέτη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.